Ναι, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το αγίων Βρή προφητείας ιερέας τέλει Αγράμμα τους σοφί Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα και χρόνια πολλά. Κυριακή 8 Ιουνίου 2014 και εμείς είμαστε εδώ κοντά σα στην καθιερωμένη μας συνάντηση, αυτήν την ημέρα, αυτήν τη μεγάλη και σπουδαία ημέρα της Εκκλησίας μας, αφού σήμερα εορτάζουμε την Πεντηκοστή. Εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος εορτάζουμε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου μπροστά σε όλο το συνεθρισμένο πλήθος, πάρθη και μίδε και ελαμίτε και οι κατοικούντε στη Μεσοποταμία, ε, Λιβύην, Κρήτην, ε, Πόντων και Καπαδοκίαν, από όλα τα μέρη του τότε γνωστού κόσμου είχαν μαζευτεί στα Ιεροσόλυμα. Έχουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, έχουμε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, έχουμε την βάφτιση των πρώτων χριστιανών, 3.000. Μα καταγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων και έτσι έχουμε την ίδρυση της Πρώτης Εκκλησίας. Μια μεγάλη και σπουδαία μέρα, μια μεγάλη και σπουδαία εορτή είναι και η τελευταία αυτής της μεγάλης περιόδου, την άλλη Κυριακή, είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων όπου γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι από τον Αδάμ μέχρι και σήμερα και έτσι κλείνει αυτός ο μεγάλος κύκλος του Αγίου Πεντηκοσταρίου το οποίο ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ της Αναστάσεως και κλείνει την άλλη Κυριακή. Αυτή λοιπόν την Κυριακή και εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ιστορία. Θα συνεχίσουμε να δούμε τα τελευταία δραματικά γεγονότα που συγκλώνησαν την πόλη, την πόλη των πόλεων, την πρωτεύουσά μας, την πρωτεύουσα όλου του Ελληνισμού, την πρωτεύουσα της Ρωμιοσύνης, την Κωνσταντινούπολη, αφού όπως ήδη το κάνουμε εδώ και μέρες, μιλάμε πια για τις τελευταίες ημέρες της πόλεως, πριν από την τελική της πτώση από τους Οθωμανούς το 1453. Για να συνδεθούμε λίγο με τα περασμένα, με, την, περα... με τα της περασμένης Κυριακής, ε, είχαμε μιλήσει ε, για τη μάχη του Φλαντανελά, αυτό το πλοίο, την αυαρχίδα που τελικά κατάφερε ο Φλαντανελάς να περάσει με τον στόλο και με τις προμήθειες σε τροφές και όπλα προς τους Κωνσταντινοπολίτες. Την καθαίρεση του Σουλεϊμάν Μπαλτόγλου, που ήταν ο επικεφαλής ε, Ναύαρχος. Ε, και είχαμε δει ακόμα και την ε, προσπάθεια την οποία κάνει ο Σουλτάνος Μουράτο Β', ε, συγγνώμη, Β', να κατακτήσει και τον κεράτιο κόλπο που μέχρι τότε δεν τον είχαν κυριεύσει, με τον τρόπο που είχαμε περιγράψει την περασμένη Κυριακή, το να μεταφέρουν δηλαδή τα πλοία από τον Βόσπορο, από το Διπλοκιόνιον, σημερινή ονομασία Μπεσίκτας, εκεί που είναι σήμερα το γήπεδο της Μπεσίκτας, εκεί που είναι περίπου το Ντολμά από εκείνο το σημείο, να τα μεταφέρουν πάνω από την πλατεία Ταξίμ και να τα κατεβάσουν τα πλοία μέσα στον Κεράτιο. Και είχαμε δει και είχαμε πει ότι θα περιγράφαμε, θα, φύ, αφήναμε να μας περιγράψει το γεγονός αυτό η χρονογράφη της εποχής, όπως αυτά τα έχει συγκεντρωμένα ο μεγάλος αείμνηστος ε, βυζαντινολόγος και πολύ φιλέλλην και με αγάπη προς την Ρωμιοσύνη, ο Στίβεν Ράνσιμαν. Διαβάζουμε λοιπόν από τους ιστορικούς την ε, καθέλκυση των πλοίων, των Οθωμανικών πλοίων από τον Βόσπορο στον Κεράτιο Κόλπο. Τα χαράματα της Κυριακής 22 Απριλίου του 1453 τα πλοία άρχισαν να κινούνται τα Οθωμανικά, από τον Βόσπορο, από το Διπλοκιόνιο δηλαδή, από τον πεσίκτα ε, στον Κεράτιο Κόλπο. «Τα βόδια τραβούσαν τα σκοινιά και σε σημεία που ο δρόμος ήταν ανηφορικός, βοηθούσαν και οι άνθρωποι. Οι κοπηλάτες βρισκόταν στη θέση τους κοπηλατώντας στον αέρα για να βοηθούν με την, κύμη, με την κίνηση του αέρος την πορεία». Σκεφτείτε, με τα κουπιά βοηθούσαν και αυτοί με τον τρόπο αυτόν στη μεταφορά των πλοίων. Τα πανιά ήταν ανοιχτά, ενώ κοιμάτιζαν οι σημαίες. Όλον τον ρυθμό τον έδιναν τα τύμπανα, καθώς το ένα πλοίο μετά το άλλο σειρώταν επάνω στον λόφο, σαν να επρόκειτο να γίνει φανταστικό καρναβάλι. Την πομπή οδηγούσε μια μικρή φούστα, Μόλις πέρασε με επιτυχία την πρώτη απότομη πλαγιά, περίπου 70 τριήρης, διήρης, φούστες και παραντάρια ακολούθησαν σε μία γοργή αλληλουχία. Οι Ρωμνοί, βλέποντας τα πλοία μέσα στον κεράτιο, κατάλαβαν πως δεν υπάρχει πια σωτηρία. Ο ιστορικός κριτόβουλος, φίλε και φίλοι, γράφει για το εγχείρημα αυτό του Μωάμεθ του Δευτέρου του Πορθητού. Όλα αυτά τα παίρνουμε, όπως είπαμε, μέσα από το βιβλίο του αημνής του Στίβεν Ράνσιμαν, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Γράφει ο Κριτόβουλος. Ήταν πραγματικά ένα παράξενο θέαμα και απίστευτο για οποιονδήποτε, εκτός από εκείνους που το είδαν, το θέαμα πλοίων, να μεταφέρονται στην στεριά σαν να έπλεαν στην θάλασσα, με τα πληρώματά τους και τα πανιά τους και όλον τον εξοπλισμό τους. Πιστεύω ότι αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο κατόρθωμα, συνεχίζει ο Κριτόβουλος, από την διάνοιξη μιας διόρυγας στον Άθο από τον Ξέρξη, στην αρχαιότητα ο Ξέρξης που είχε δημιουργήσει την διόρυγα για να περάσει τα πλοία κατά τους Περσικούς πολέμους από το άγιο Όρος, και πολύ πιο παράξενο να το βλέπεις και να ακούς γι' αυτό. Ακόμα περισσότερο αυτό το γεγονός που έγινε πρόσφατα και μπροστά στα μάτια μας καθιστά πιο πιστευτό ό,τι και το άλλο, εννοεί δηλαδή την, την διάνοιξη της διόρυγος του Ξέρξη, πραγματικά συνέβη γιατί δίχως αυτό εδώ, εννοεί την καθέλκυση των πλοίων από τον Βόσπορο στον Κεράτιο, το άλλο, διάνοιξης δηλαδή της διόρυγος του Ξέρξη στο Άγιον Όρος, θα έμοιαζε με μύθο. Και έτσι μαζεύτηκαν σε έναν κόλπο που ονομάζεται κρύο νερό, λίγο πιο πέρα από τον Γαλατά, ένας αξιοσέβαστος στόλος από περίπου 67 σκάφη. Εκεί προσόρμησαν. Οι Ρωμνοί, όταν είδαν ένα τέτοιο ανήκουστο πράγμα να συμβαίνει και πολεμικά πλοία να πλέουν στον Κεράτιο, Κάτι που ποτέ μέχρι τότε δεν υποψιαζόταν ότι μπορούσε να συμβεί. Αποσβολώθηκαν από την απιθανότητα του θεάματος και κατελήφθησαν από μεγάλη έγνοια. Αυτά γράφει ο Κριτόβουλος και συνεχίζει ο Στίβεν Ράνσιμαν. Η κίνηση αυτή του Μωάμεθ του Δευτέρου του Πορθητού, όπως καταλαβαίνουμε, προκάλεσε την αντίδραση του Αυτοκράτορος αλλά και του Ιουστινιάνη. Τη στιγμή που και το τελευταίο τμήμα της πόλεως, κυρίες και κύριοι, ο Κεράτιος Κόλπος, σημερινή ονομασία Χαλίτς, είχε καταληφθεί από τους Οθωμανούς, ο Αυτοκράτορ Κωνσταντίνος, ο ενδέκατος ο παλαιολόγος Δραγάσης, συγκαλεί ένα πολεμικό συμβούλιο. Στο συμβούλιο αυτό, εκτός από τον Αυτοκράτορα, πήρε μέρος ο Ιουστινιάνη και ο Βενετός Βαΐλος. Στο συμβούλιο αυτό, ο Ιουστινιάνης πρότεινε στον αυτοκράτορα τις εξής προτάσεις για να μπορέσουν να απαλλαγούν από τον Οθωμανικό στόλο που βρισκόταν πια μέσα στον Κεράτιο. Η πρώτη πρόταση την οποία κάνει ο Ιουστινιάνης σε αυτό το πολεμικό συμβούλιο κυρίες και κύριοι ήταν να υποκινήσουν τους γενοβέζους του Πέραν, να συμμετάσχουν σε μία γενική επίθεση εναντίον του τουρκικού στόλου στο λιμάνι. Με την βοήθεια των πλοίων τους, τα οποία μέχρι τότε δεν είχαν λάβει μέρος σε πόλεμο, εννοείται των γενοβέζικων πλοίων, οι Τούρκοι θα μπορούσαν να νικηθούν εύκολα σε μάχη εκ παρατάξεως. Αλλά δεν φαινόταν πιθανόν ότι το πέραν θα επιθυμούσε να εγκαταλείψει την ουδετερότητά του. Άλλωστε το είχαμε δει ότι οι κάτοικοι του πέραν, στην αντίπερη πλευρά δηλαδή του κερατίου, από εκεί που πέρασε το όλος αυτός ο στόλος, τα 70 πλοία, ε, είχαν κρατήσει μια ουδετερότητα μέχρι τότε. Μια άλλη πρόταση ήταν να αποβιβάσουν άνδρες στην απέναντι ακτή για να καταστρέψουν τα τουρκικά κανόνια στην κοιλάδα των πηγών, κοιλάδα των πηγών είναι όσοι έχετε πάει στην πόλη, το είπαμε και την περασμένη Κυριακή, όσοι έχετε πάει στην πόλη είναι ανεβαίνοντα πια στο πέραν, Εκεί που είναι η, Αγγλική, Αγγλική Πρεσβεία, το Αγγλικό Προξενείο, απέναντι είναι το... ένα ξενοδοχείο, από κάτω είναι η συνοικία του Κασίν Πασά. Εκείνη η περιοχή λοιπόν λιγόταν, λεγόταν, η κοιλάδα των πηγών και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να κάψουν τα πλοία. Αλλά δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί μάχημοι στην πόλη για να διακινδυνεύσουν μια τόσο παρακινδυνευμένη επιχείρηση. Αυτά γράφει ο Στίβεν Ράνσιμαν. Ενώ, ενώ αυτές οι προτάσεις είχαν πέσει στο τραπέζι προς συζήτηση κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, την λύση φάνηκε να την έδωσε ο κυβερνήτης της Γαλέρας που είχε έρθει από την τραπεζούντα και λεγόταν Τζιάκομπο Κόκο. Ο Τζιάκομπο Κόκο ήταν ένας από εκείνου που είχαν σπάσει τον Δεκέμβριο τον τουρκικό κλειό και έφτασε με τα πλοία του στην Κωνσταντινούπολη από την Τραπεζούντα και είχε σπάσει τον κλειό ανάμεσα στα δύο φρούρια, το Ρούμελι Χισάρ και το Ανατολού Χισάρ. Ο Τζιάκομπο Κόκο καταθέτει το δικό του σχέδιο. Και ποιο ήταν αυτό το σχέδιό του. Τι πρότεινε ο Τζιάκομπο Κόκο. Το σχέδιό του ήταν να κάψει τα πλοία των Οθωμανών που βρίσκονται στον Κεράτιο. Ο Αυτοκράτορ και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφωνούν με την πρόταση του Κόκο. Το σχέδιό του ήταν να στείλει μπροστά δύο μεγάλα μεταγωγικά με τα πλευρά τους να προστατεύονται από τα βλήματα των κανονιών με δέματα από βαμβάκι και μαλλί. Γιατί είναι δύο υλικά που δεν καίγονται εύκολα. Πίσω από αυτά θα ακολουθούσαν δύο γαλέρες, ενώ από πίσω θα ακολουθούσαν δύο μικρές φούστες, οι οποίες θα χώνονταν μέσα στα τουρκικά πλοία, θα έκοβαν τα σκηνιά των αγκύρων και στη συνέχεια θα εκτόξευαν το υγρό πυρ. Δυστυχώς όμως, και εδώ δεν φανήκαμε τυχεροί. Γιατί, γιατί δεν φανήκαμε τυχεροί. Γιατί δυστυχώς αυτό το σχέδιο, το σχέδιο του Τζιάκομπο Κόκο προδόθηκε. Ενώ όλα ήταν έτοιμα, η επιχείρηση αναβλήθηκε για τις 24 Απριλίου. Αλλά και αυτή η ημερομηνία άλλαξε και έτσι ορίστηκε για τις 28 Απριλίου του 1453. Αυτή όμως η καθυστέρηση ήταν και ολέθρια. Γιατί σε όλο αυτό το διάστημα οι Τούρκοι είχαν ειδοποιηθεί και είχαν ετοιμαστεί κατάλληλα. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο αυτόπτης Μάρτης της Αλώσεως, άρχον πρωτοβεστιάριος, φίλος και κουμπάρος του αυτοκράτορός μας, του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, ο Γιώργος Φραντζής, ο οποίος γράφει στο βιβλίο του «Η άλωση της πόλης» ότι κάποιος δούλος είχε καταλάβει το μυστικό και το είχε φανερώσει στους Τούρκους. Ενώ ο μεταφραστής του έργου του Φραντζή γράφει το εξή σχόλιο σχετικά με την άποψη του Φραντζή. Λέγεται ότι ο καταδότης ήταν ο Ποντεστά, δηλαδή συγγνώμη, ο ανώτατος πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής του Πέραν, ο οποίος είχε ειδοποιήσει τους Τούρκους με ένα σκλάβο του που λεγόταν Φαγιούς. Την Κυριακή λοιπόν, 28 Απριλίου του 1453, ο Τζιάκομπο Κόκο ετοιμάστηκε για το εγχείρημα αυτό, χωρίς να γνωρίζει ότι το σχέδιό του είχε προδοθεί από το λιμάνι του Πέραν, φεύγουν τα δύο μεταγωγικά, ενώ ακολουθούν από πίσω οι δύο γαλέρες. Πίσω από τις γαλέρες ακολουθούν οι φούστες με 72 κοπηλάτες η κάθε μία. Ο Τζιάκομπο Κόκο προπορευόταν σε ένα από τα πρώτα πλοία. Ξαφνικά βλέπουν ένα φως από κάποιον πύργο του πέραν πίστεψαν ότι μπορεί να είναι κάποιο σινιάλο για τα τουρκικά πλοία. Αλλά όσο πλησίαζαν, διαπίστωσαν ότι όλα ήταν ήσυχα. Ο κόκο ορμητικός ξεκινά για να φτάσει στα τουρκικά πλοία. Και τότε αρχίζει, φίλοι μου, η καταστροφή. Από τη στεριά αρχίζουν να χτυπούν τα κανόνια. Το πλοίο του κόκο χτυπήθηκε και βούλιαξε αμέσως. Ξύλινα, γεια! Πολλοί ναύτε σκοτώθηκαν. Άλλοι προσπάθησαν να κολυμπήσουν μέχρι τη στεριά, μεταξύ αυτών και ο Κόκο, αλλά τελικά χάθηκαν στα νερά του κερατίου κόλπου. Τα λιπόλυπα πλοία δεν έπαθαν σημαντικές ζημιές και αυτό οφείλονταν στα δέματα από βαμβάκι και μαλλί, τα οποία ήταν τυλιγμένα, γιατί είπαμε είναι υλικά που δεν καίγονται εύκολα, αλλά οι ναύτε προσπαθούσαν να σβήσουν τι μικροαιστείε που είχαν εκδηλωθεί. Το πλοίο του Τρεβιζιάνου χτυπήθηκε. Ο ίδιος μαζί με τους ναύτες του επιβιβάστηκαν στις βάρκες και κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή. Τελικά με το πρώτο φως της ημέρας αλλά και ύστερα από μία μισή ώρα μάχης τα τουρκικά αλλά και τα εναπομείνοντα πλοία των Γενοβέζων αγκυροβόλησαν στα λιμάνια τους. Σαράντα χριστιανοί ναύτες έφτασαν μέχρι τις ακτές του τουρκικού στρατού και εκεί συνελήφθησαν και στην συνέχεια ο Μωάμεθο Β' προέβησε μια αποτρόπαια πράξη. Και οι 40 αυτοί χριστιανοί ναύτες σφαγιάστηκαν επάνω στα τείχη και μπροστά στα μάτια του αυτοκράτορος. Στα τείχη του πέραν, είχε και το πέραν μια δική του οχύρωση, έτσι, όχι στα τείχη της πόλεως. Αυτό έκανε τον αυτοκράτορά μας να κάνει και αυτός μία κίνηση που προκάλεσε τον Οθωμανικό στρατό. Όπως διαβάζουμε στον Φραντζή, ο αυτοκράτορ οργίστηκε τόσο πολύ ώστε διέταξε να συγκεντρώσουν επάνω στους πύργους τους 260 εχμαλώτους Τούρκους και να εκτελεστούν επιτόπου μπροστά στα μάτια των Οθωμανών. Όπως καταλαβαίνουμε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η αποτυχία αυτή έφερε στην επιφάνεια την έχθρα που υπήρχε ανάμεσα στην Βενετία και την Γένοβα, Βενετούς, ανάμεσα σε Βενετούς και Γενουάτες. Οι δεύτεροι υποστήριζαν πως ήταν πιο έμπειροι από τους πρώτους και πως ο Ιάκωβος, ο Τζιάκοβο Κόκο, δεν είχε την πείρα που έπρεπε να είχε και γι' αυτό δεν οργάνωσαν σωστά την επιχείρηση. Έτσι χάθηκαν τόσοι άνδρες, αλλά και πολεμικό υλικό, χωρίς αποτέλεσμα. Η διαμάχη αυτή σταμάτησε ύστερα από την επέμβαση του αυτοκράτορός μας, Κωνσταντίνου του 11ου του Παλαιολόγου Δραγάση, λέμε πάντοτε και τα δύο επίθετα, διότι ήταν, όπως είπαμε και άλλες φορές, ο μόνος που χρησιμοποιούσε και το επίθετο της μητέρας του. Όπως αναφέρει ο Γεώργιος Φραντζής, ο αυτόπτης ιστορικός της αλόσιος ο Κωνσταντίνος ο 11ος παλαιολόγος Δραγάσης τους είπε τα εξής, τα οποία και έχει καταγράψει αργότερα μετά την άλωση στο βιβλίο του, το οποίο κυκλοφορεί και στο εμπόριο και μπορείτε να το πάρετε και να τα διαβάσετε όλα αυτά με κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την άλωση της πόλεως και πρέπει νομίζω ότι σε κάθε σπίτι το χρονικό της αλώσεως του Γεωργίου Φραντζή να υπάρχει στις βιβλιοθήκες, όχι μόνο να υπάρχει στις βιβλιοθήκες, αλλά και να μελετάτε και να ξαναμελετάτε από όλη την οικογένεια και κυρίως από τα παιδιά. «Σας παρακαλώ, αδέλφια μου», είπε ο αυτοκράτορας μας ανάμεσα στους Βενετούς και τους Γενουάτες, «να κάνετε ειρήνη μεταξύ σας Μα αρκεί ο πόλεμο που αντιμετωπίζουμε απ' έξω. Για όνομα του Θεού, μη φιλονικείτε και μεταξύ σα. Του είπε επίση και πολλά άλλα, καταφέρνοντα το τέλο να του συμφιλιώσει. Μετά από αυτό το γεγονό, το θλιβερότατο γεγονό, κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι για του Ρωμιούς, τα πράγματα ήταν αρκετά ήσυχα. Οι Ρωμιοί κατάλαβαν πως ο κεράτιος κόλπος Πλέον είναι τουρκικός και δεν υπάρχει πια πλέον ελπίδα για να τον πάρουν πίσω. Η Οθωμανοί από την άλλη προσπάθησαν να πλησιάσουν τα παράλληλα τείχη του κερατίου κόλπου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αυτός ήταν και ο φόβος των κατοίκων της πόλεως, γιατί ήξεραν από την ιστορία περίπου 200 χρόνια πριν, το 1204, πως από εκεί, από τα παράλια τείχη, είχαν εισβάλει στην πόλη οι Φράγκοι και την κυρίεψαν. Εκείνες τις ημέρες όμως που γίνονται όλα αυτά, οι Ρωμοί γνώριζαν πως ένας στόλος απεσταλμένος από τον Πάπα είχε ξεκινήσει από την Βενετία με βοήθεια. Η βοήθεια όμως από την Βενετία δεν ερχόταν. Και για αυτόν τον λόγο ο αυτοκράτορ αποφάσισε να στείλει ένα πλοίο για να δει τι γίνεται. Το πλοίο αυτό σήκωσε τουρκική σημαία, αλλά και οι ναύτες φόρεσαν τουρκικά ρούχα για να μπορέσουν να περάσουν στα τουρκικά πλοία και για να γλιτώσουν τον έλεγχο. Ενώ γινόταν όλα αυτά, ας έρθουμε τώρα στο στρατόπεδο των Οθωμανών. Ο Σουλτάνος Μουάμεθο ο Δεύτερος αποφασίζει να χτυπήσει τόσο τους Γενουάτες όσο και τους Βενετούς, διότι είχαν πάρει μέρος σε αυτήν την αποτυχημένη ναυμαχία. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Γιώργος Φραντζής, ο Σουλτάνος είπε με αλαζονία «Αυτά που δεν μπόρεσαν να μας κάνουν αυτοί, θα τους τα κάνω εγώ», αυτά που δεν μπόρεσαν δηλαδή, να μα κάψουν τα πλοία μέσα στον κεράτιο, θα του τα κάνω εγώ, θα του τα κάψω εγώ. Αλλά α αφήσουμε καλύτερα να μας διηγηθεί τα γεγονότα που ακολούθησαν ανάμεσα στο Μωάμεθ τον Δεύτερο και τους Βενετούς, ο ιστορικός και αυτόπτη Μάρτη Γεώργιο Φραντζή. Γι' αυτό και σα είπα προηγουμένω ότι αυτό το βιβλίο θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι, σε κάθε βιβλιοθήκη και να το διαβάζουμε και να το ξαναδιαβάζουμε, γιατί θα μάθουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες από εκείνα τα γεγονότα που εμείς εδώ, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε όλα, παίρνουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Φραντζή και από άλλους ιστορικούς, αλλά επειδή υπάρχει στο εμπόριο, μπορείτε να το προμηθευτείτε και να το έχετε στα σπίτια σας, να το διαβάζετε και εσείς και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Τι γράφει λοιπόν ο Φραντζής. Έστησε λοιπόν, λέει ο Γιώργος Φραντζής, μεγάλα κανόνια στον λόφο του Αγίου Θεοδόρου που βρίσκεται στο πέραν για να βυθίσει τα πλοία μας ή να τα αναγκάσει να φύγουν. Αυτό δεν το έκανε μόνο για να ανοίξει την είσοδο του λιμανιού, αλλά επίσης και για να εκδικηθεί τα πλοία της λιγουρίας, να μας αποδείξει ότι είναι πολυμήχανος και ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Εκείνοι που έμειναν στο πέραν, βλέποντας ότι θα κατέστρεφε και τα δικά τους πλοία, παρουσιάστηκαν όλοι μαζί μπροστά του και τον είπαν. Δεν είναι σωστό να βλάψεις και τα δικά μας πλοία μαζί με τα λιγουρικά, αφού εμείς είμαστε φίλοι σου η πάντοτε των δυτικών, ε. και εκείνος τους απάντησε, τα πλοία αυτά δεν είναι εμπορικά, αλλά πειρατικά. Δεν ήρθαν εδώ για εμπορικούς σκοπούς, αλλά για να βοηθήσουν τον εχθρό μου, τον αυτοκράτορα, και θέλω να τα τιμωρήσω. Εσείς πάντως μπορείτε να πάρετε τα καράβια σας ανεμπόδιστα και να φύγετε σαν φίλοι πάντοτε οι δυτικοί, έτσι μας συμπεριφέρθηκαν δυστυχώς. Έτσι γράφει ο Γιώργος Φραντζής. Μετά από αυτό το γεγονός, φίλες και φίλοι, ο Σουλτάνος συνέχισε να σφυροκοπά την πόλη αυτήν την φορά και από την πλευρά του κερατίου κόλπου αφού πια τον είχε κατακτήσει. Αρκετέ φορέ έκανε κάποιε επιθέσει χωρί να κυριεύσει την πόλη. Επίση, από τα πλοία πια που βρισκόταν μέσα στον Κεράτιο, είχε και την δυνατότητα να σφυροκοπεί τα τείχη και το ανάκτορο των Βλαχερνών. Αφού είναι πια ο Κεράτιο, φτάνει μέχρι τα ανάκτορα των Βλαχερνών. Από την άλλη πλευρά όμω του Χερσαίου Τείχου, τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Και δεν ήταν τόσο καλά. Γιατί το μεγάλο κανόνι του Ούγγρου του Ουρβανού που είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές είχε πάθει κάποιες ζημιές και μάλιστα είχαν παρουσιαστεί ρογμές λόγω της υπερθερμάνσεως και έτσι αδυνατούσε να ρίξει τις μπάλε του. Ύστερα όμως από την κατασκευή που υπέστη άρχισε και πάλι να ρίχνει στις 6 Μαΐου του 1453, αλλά είχε όμως κερδιθεί κάποιος χρόνος, ούτω ώστε οι αμυνόμενοι να αναστηλώσουν και πάλι τα τείχη της πόλεως. Ενώ αυτά γίνονται, φίλοι μου, στα πεδία των μαχών, μέσα στην Κωνσταντινούπολη η κατάσταση δεν ήταν και η καλύτερη. Οι προμήθειες άρχισαν να τελειώνουν. Οι άνδρες κουρασμένοι ζητούσαν όλο και περισσότερο άδειε για να πάνε στην πόλη και να επισκεφτούν τις οικογένειές τους. Το γεγονός αυτό λύπησε τον αυτοκράτορά μας, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, και γι' αυτό διέταξε πως όποιος εγκαταλείπει την θέση του θα τιμωρούνταν. Γράφει και πάλι ο Γιώργος Φραντζής στο χρονικό του εάλο η πόλης». Όταν ο αυτοκράτορ πληροφορήθηκε τα γεγονότα από τον στρατηγό του, απείλησε ότι θα τιμωρούσε αυστηρά όσους άφηναν την θέση τους. Εκείνοι όμως απάντησαν ότι συμπεριφέρονται έτσι επειδή δεν είχαν να φάνε και να πιούν ούτε οι ίδιοι, ούτε οι γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους. Τότε ο αυτοκράτορ διέταξε αυτούς που δεν μπορούσαν να πολεμήσουν λόγω ηλικίας ή άλλης αιτίας, να αναλάβουν την διανομή φαγητού και ψωμιού σε σπίτια και σε φρούρια ανάλογα με τα άτομα. Ακόμα, μερικοί απίθαρχοι και απάνθρωποι από τους δικούς μας βρήκαν αφορμή από την δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμασταν και άρχισαν να δημιουργούν καθημερινά φασαρίες για να πραγματοποιήσουν τις πονηρές τους σκέψεις. Το ίδιο του γένους, δυστυχώς γύριζαν στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης, βρίζοντας και κατηγορώντας τον δυστυχισμένο αυτοκράτορα και τους υπολείπους άρχοντες, χωρίς να φοβούνται τον Θεό, ούτε να ντρέπονται τον ίδιο και τους συμπολίτε τους. Τα συμπεράσματα δικά μας. Ο αείμνης του αυτοκράτορ ακολουθούσε τον ψαλμό του Δαβίδ που έλεγε «Εγώ έκανα τον κουφό και δεν άκουγα τίποτα. Ούτε άνοιγα το στόμα μου για να επιπλήξω ή να κατηγορήσω. Έτσι γράφει ο Γιώργιος Φραντζής. Ο δυστυχής αυτοκράτορ, φίλες και φίλοι, για να αντιμετωπίσει για μία φορά ακόμα την πείνα αλλά και την ανέχεια των κατοίκων της πόλεως, που όπως είδαμε παραπάνω εγκατέλειπε τα τείχη για να πάνε στην πόλη για να φάει τόσο αυτός όσο και η δική του, προέβησε μία κίνηση για τη συγκέντρωση χρημάτων. Η συγκέντρωση αυτή των χρημάτων προήλθε από τα σκεύη και τα αναρρύθμιτα αναθήματα των εκκλησιών, αλλά και από ιδιώτες, όχι όλοι όμως, οι οποίοι προσέφεραν τα χρήματα ώστε να αγοραστούν τρόφιμα και άλλα χρειαζόμενα. Τα χρήματα αυτά τόσο της Εκκλησίας, να ακόμα μια φορά η Εκκλησία που δίνει τα πάντα για τη σωτηρία του λαού της. Τώρα κατά πόσο αναγνωρίζεται αυτό σήμερα από διαφόρους είναι ένα άλλο ερώτημα. Ας τους κρίνει ο Θεός και η ιστορία αυτούς. Όσο και των ιδιωτών τα διαχειρίστηκε μία επιτροπή η οποία φρόντισε εξίσου να μοιράσει τα πράγματα και από ό,τι φαίνεται έκανε πολύ καλά τη δουλειά της ενώ αυτά γίνονται σε πολεμικό επίπεδο. Στον διπλωματικό τομέα τα πράγματα επίσης δεν είναι καθόλου καλά. Τα πλοία που έφυγαν από την πόλη, που είπαμε πριν, με τουρκική σημαία, σκοπό είχαν να φέρουν εκτός από τρόφιμα και πολεμοφόδια και τα πλοία που έρχονταν από την Κρήτη και τη Δύση. Αλλά και εδώ τα πράγματα είναι μάλλον δύσκολα. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1453, μία επιστολή του Βενετού Διοικητού του Πέραν Μινότου, την οποία είχε στείλει από τις 26 Ιανουαρίου, βρισκόταν στα χέρια του δόγη της Βενετίας. Εκείνος, ο δόγης, οργανώνει ένα στόλο για να βοηθήσει την άμυρη πόλη. Ο στόλος, υπό την αρχηγία του Αλβίζου Λόγκου, Έπρεπε στις 13 Απριλίου του 1453 να βρίσκεται στην Τένεδο και εκεί θα περίμενε τον στόλο από την Κρήτη για να εισχωρήσουν όλοι μαζί δια των στενών των Δαρδανελίων στην Προποντίδα και από εκεί στην πολιορκημένη πόλη. Τα πλοία όμως παρά τις διαταγές δεν έφυγαν παρά μόνον στις 7 Μαΐου του 1453 ενώ έπρεπε να ήταν ήδη στην Τένεδο στις 13 Απριλίου. Την ημέρα που ξεκίνησαν τα πλοία από την Ιταλία για να βοηθήσουν την άμερη την πόλη, εκείνη την ημέρα γίνεται μια νέα επίθεση από την πλευρά των Οθωμανών στο τείχος. Το κανόνι το οποίο είχε ήδη αποκατασταθεί μία μέρα νωρίτερα προκάλεσε αρκετές ζημιές κι έτσι οι Οθωμανοί βρήκαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αυτό το εγχείρημα. Η μάχη που ακολουθεί είναι σκληρή. Ο Ιουστινιάνης με τα παλικάρια του αλλά και με τους υπερασπιστές Ρωμιούς καταφέρνουν να εξουδετερώσουν τους Οθωμανούς ανάμεσα στο εξωτερικό τείχος και την τάφρο η οποία γέμισε με πάρα πολλά πτώματα. Στη μάχη αυτήν διακρίθηκε ένας Έλλην, Ρωμιός δηλαδή, στρατιώτης. Το όνομά του είναι Ραγκαβής, γνωστό όνομα, το ξέρουμε, Ραγκαβής, για τον οποίον λέγεται ότι έκοψε στα δύο τον ίδιο τον σημεοφόρο, τον Παϊρακτάρη δηλαδή, του Σουλτάνου, τον Αμίρ Μπέι, αν και ο ίδιος περικυκλώθηκε σύντομα και σκοτώθηκε. Ο Ραγκαβής με το σπαθί του έκοψε στα δύο τον σημεοφόρο του Σουλτάνου, του σουλτάνου, τον Αμίρ Μπέι, αλλά και ο ίδιος βρήκε τραγικό θάνατο από άλλους Οθωμανούς. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο αυτοκράτορας μας ζητά την βοήθεια και των ενετών ναυτών για να συμμετάσχουν πιο ενεργά στις επιθέσεις των Οθωμανών. Όπως μας περιγράφει ο αυτόπτης Μάρτης έγκριτος, ιστορικός και αυτός ο Νικόλαος Μπάρμπαρο που γράφει και αυτός ένα παρόμοιο χρονικό με του, με του Γεωργίου Φραντζή ο Γκαμπριέλε Τρεβιζάνο δέχτηκε την πρόταση του Αυτοκράτορος και ήρθε με τον στρατό του να συμμετάσχει στη μάχη. Αλλά ο στρατός του Παρά τη σημαντική παρουσία, ήταν ελάχιστος μπροστά στον όγκο που διέθετε ο Οθωμανικός στρατός. Αλλά εδώ, ας αφήσουμε καλύτερα τον Νικόλαο Μπάρμπαρο, Ιταλός, πολέμησε στην πόλη και έγραψε και αυτός το δικό του χρονικό για την άλωση της πόλης, να μας περιγράψει αυτό το γεγονός. Τη 12η του μηνός Μαΐου, γράφει ο Νικόλαος Μπάρμπαρο, την ώρα του Μεσονικτίου ήρθαν στα τείχη του Παλατιού, εννοείται στο Παλάτι των Βλαχερνών, 50.000 Τούρκοι σε στρατιωτική παράταξη. Αυτά τα σκυλιά, οι Τούρκοι, κατά το έθιμό τους, περικύκλωσαν το παλάτι με εκοφαντικούς αλλαλαγμούς και τύμπαναν και τα μπουρλα. Το παλάτι όμως ήταν περιφραγμένο, και προστατευμένο από το τείχος, δεν ήταν εκτεθειμένο, έτσι. Την ίδια νύχτα έκαναν μεγάλη επίθεση στα τείχη του παλατιού, τόσο μεγάλη μάλιστα που η πλειοψηφία εκείνων που βρισκόταν στη στεριά πίστεψαν πως αυτήν τη νύχτα η πόλη θα χανόταν. Ο ελεήμων όμως Ιησούς Χριστός δεν ήθελε να χαθεί τόσο άνανδρα αυτήν τη νύχτα η πόλη, και ακόμα ο Θεός ήθελε να εκπληρωθούν οι προφητείες. Και την προφητεία την είχε κάνει ο Άγιος Κωνσταντίνος που ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός είχε προφητεύσει, έτσι διαδίδονταν τότε, ότι η Κωνσταντινούπολη δεν θα χανόταν ποτέ μέχρις ότου η Σελήνη να μην ανέτειλε σκοτεινή, όντας δηλαδή στο πιάτο της, να φαινόταν μόνο μισή, σαν μεσοφέγγαρο. Με κανέναν τρόπο λοιπόν δεν είχε έρθει η ώρα να χαθεί η πόλη, αλλά ήταν αλήθεια ότι πλησίαζε η άλωσή τη καθώς και η δύση της ένδοξης αυτοκρατορίας. Στις 13 Μαΐου, συνεχίζει ο Νικόλαος Μπάρμπαρο, ο άρχοντας Γαβρίλ Τριβιζάνος άφησε τις δύο, μεγα... τις δύο γαλέρες του στην φύλαξη του Ναβάρχου και πήγε με τα πληρώματά του να σταθεί στα χερσαία τείχη. Ο κύρ Γαβριήλ έμεινε στη στεριά, φρουρώντας τα τείχη, όπου είχαν επισκευαστεί από τα πλήγματα των κανονιών και είχαν οχυρωθεί τόσο όσο καλύτερα μπορούσαμε μέχρι την ώρα που ο Τούρκος επήρε την πόλη. Την ίδια επίσης μέρα ήρθαν μερικοί Τούρκοι στα τείχη προκαλώντας αψιμαχίες, αλλά δεν σημειώθηκε τίποτα σπουδαίο. Οι βομβάρδες όμως όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα δεν κουράζονταν να βομβαρδίζουν τα ρημαγμένα τείχη. Αυτά γράφει ο Νικόλαος Μπάρμπαρο στο χρονικό του. Στις 14 Μαΐου του 1453, ο Σουλτάνος διατάζει να μεταφερθούν τα κανόνια από την περιοχή του Γαλατά στην περιοχή των Χερσαίων και των παράλληλων τυχών και πιο συγκεκριμένα στην πύλη του Ρωμανού, εκεί που ήταν το στρατηγείο του αυτοκράτορός μας. Στις 16 και 17 του μηνός, ο Οθωμανικός στόλος κάνει μια νέα επίδειξη δυνάμεως. Ο κύριος όγκος του Οθωμανικού στόλου Ξεκινά από την περιοχή του διπλοκιονίου από τον Πεσίκτα, από εκεί που μεταφέρθηκαν τα πλοία από τον Βόσπορο στον Κεράτιο. Τα πλοία φεύγουν και πήγαν μέχρι το φράγμα, αλλά δεν έριξαν καμία μπάλα. Το ίδιο έκαναν και στις 21 Μαΐου. Ο Ζαγανός Πασάς, αυτός ο εξωμότης χριστιανός που έγινε μουσουλμάνος, βρήκε έναν τρόπο για να μπορέσει να εισχωρήσει κάτω από τα τείχη της πόλεως και έτσι πίστευε ότι μπορούσε να την καταλάβει. Ανάμεσα στο στράτευμά του βρήκε ανθρώπους που δούλευαν σε ορυχία και ήξεραν να ανοίγουν λαγούμια. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν από την Σερβία. Οι άνθρωποι αυτοί διατάζονται από τον Ζαγανός Πασά να σκάψουν στην Χαρισία πύλη, στην πύλη της Καλιγαρίας δηλαδή, όπου το έδαφος ήταν πιο κατάλληλο. Το έργο όμως αυτό θεωρήθηκε δύσκολο γιατί έπρεπε τα λαγούμια ε, να περάσουν το λαγούμι, τα λαγούμια, να περάσουν κάτω από την τάφρο και κάτω από το τριπλό τείχος. Έτσι το σχέδιο να βάγισε και αποφασίστηκε να στραφούν προς την περιοχή των Βλαχερνών, όπου το τείχος ήταν μονό, οι πύλη που αποφάσισαν να σκάψουν ήταν η γνωστή πύλη της Καλιγαρίας ή αλλιώς και πύλη του Χαρισίου. Βρίσκεται μέχρι σήμερα στην περιοχή του Εγρήκαπου, η πύλη της Καλιγαρίας δηλαδή στα τουρκικά, ε, κοντά στην εκκλησία της Παναγίας της Σούδας και πολύ κοντά στο ανάκτορο των Βλαχερνών. Ονομάστηκε πύλη της καλιγαριας δηλαδη στα τουρκικα επειδή εκεί βρισκόταν ένα εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων, κατά άλλου στρατιωτικά υποδήματα, τα οποία λεγόταν καλίγια, από το λατινικό καλίγα ε, και το εν λόγω εργοστάσιο βρισκόταν κοντά στο ανάκτρο των Βλαχερνών. Έτσι λοιπόν ονομάστηκε η πύλη αυτή, πύλη της Καλιγαρίας. Η προσπάθεια αυτή όμως έγινε γρήγορα αντιληπτή από τον μεγάλο δούκα Λουκάνο ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε το γεγονός, ζήτησε την βοήθεια του μηχανικού Γιωχάννης Γκραντ. Οι Ρωμνοί με τη βοήθεια του Γκραντ έσκαψαν από την αντίθετη πλευρά και έφτασαν μέχρι το όριγμα των Τούρκων, εκεί έκαψαν τα ξύλινα υποστηρίγματα. Αποτέλεσμα, να πέσει η οροφή, και να θανατωθούν πολλοί Οθωμανοί. Η προσπάθεια αυτή να ανοίξουν ορίγματα στα διάφορα μέρη των τυχών αποτύχανε γιατί οι Ρωμνοί πάντοτε κατάφερναν να τους αντιμετωπίσουν ρίχνοντας μέσα σε αυτά τα ορίγματα είτε νερό, είτε καπνό, είτε ακόμα και υγρό πυρ. Ο Σουλτάνος φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βλέποντας ότι όποιες προσπάθειες κι αν έκανε για να πέσει η πόλη αυτός στεκόταν αδύνατον. Τότε επινόησε ένα μεγαλυπίβλο σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό ήταν να κατασκευάσει έναν πύργο από ξύλα, καλυμμένο με δέρματα βουβαλιών και καμιλών, που να μην μπορεί να τα κάψει το υγρό πύρ. Το ύψος του πύργου αυτού έφτανε στο ύψος του εξωτερικού τείχους διέθετε επίσης σκάλες, έτσι ώστε μόλις φτάσουν στο τείχος, οι στρατιώτες να τις ρίξουν για να μπορέσουν να εισχωρήσουν επάνω στο απόρθητο τείχος. Ο πύργος αυτός ο Ξύλινος προχώρησε επάνω σε ένα δρόμο που τον είχαν κατασκευάσει οι Οθωμανοί και έφτανε μέχρι την Τάφρο. Η Τάφρος, μπροστά από το πρώτο τείχος, είχε γεμίσει από πτώματα, πέτρες, κλαδιά και άλλα υλικά, και ο πύργος βρισκόταν επάνω σε αυτήν για να δουν οι κατασκευαστές την αντοχή της. Οι πολιορκημένοι όμως, βλέποντας τον πύργο αυτόν ταράχθηκαν, αλλά δεν έχασαν το θάρρος τους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ορισμένοι τολμηροί πολιορκημένοι κατάφεραν να ξεγλιστρήσουν από τα τείχη, να βάλουν μερικά βαρέλια με δυναμίτιδα στα θεμέλια της τάφρου, και να πυροδοτήσουν την δυναμίτιδα. Αποτέλεσμα, ο πύργος να παραδοθεί στις φλόγες και να σκοτωθούν πολλοί Τούρκοι στρατιώτες. Την ίδια τύχη είχαν κι άλλοι τέτοιοι πύργοι, τους οποίους είχαν κατασκευάσει οι Οθωμανοί. Παρά την καταστροφή και των πύργων αυτών των ξυλίνων, πύργων, ο, Οθω ο Οθωμανικός στρατός δεν αποθαρρύνεται. Οι προσπάθειες για το άνοιγμα περασμάτων κάτω από τα τείχη συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες, αλλά χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Η τελευταία προσπάθεια έγινε στις 23 Μαΐου του 1453. Την ημέρα εκείνη, οι Οθωμανοί επιχείρησαν να υπονομεύσουν τα τείχη των Βλαχερνών, αλλά οι Ρωμνοί κατόρθωσαν να τους κυκλώσουν και να συλλάβουν ένα ικανό αριθμό στρατιωτών, καθώς και ένα αξιωματικό. Μετά από βασανιστήρια, εκείνος τους αποκάλυψε που είχαν τοποθετηθεί όλα τα τουρκικά ορίγματα. Ο Ιωάννης Γκραντ κατόρθωσε να τα καταστρέψει το ένα μετά το άλλο εκείνη την ημέρα. Για την καταστροφή των οριγμάτων αυτών, γράφει χαρακτηριστικά ο Νικόλαος Μπάρμπαρος τα εξής στο χρονικό του. Την 22η ημέρα του Μαΐου, 22 Μαΐου δηλαδή, την ώρα του αποδείπνου, η δική μας, εννοούσε τους Ιταλούς, ανακάλυψαν μία υπόγεια σύραγγα στην Καλιγαρία, την ωρα του αποδειπνου οι δικοι είχαν, κάψει, είχαν σκάψει οι Τούρκοι, που ήταν στο στρατόπεδο κάτω από τα θεμέλια της στεριά για να μπουν υπογείως στην πόλη. Η σύραγγα αυτή ήταν κοντά σε εκείνη που είχαμε βρει χθε και ήταν πανομοιότυπη με εκείνη. Οι δικοί μας έβαλαν μέσα φωτιά και την πυρπολίσαμε γενναία για τιμή και δόξα μας. Μέσα σε αυτήν κάηκαν πολλοί Τούρκοι που δεν είχαν προλάβει να βγουν γρήγορα έξω. Την ίδια επίσης ημέρα ανακαλύψαμε άλλη μία σύραγγα στο ίδιο σημείο της Καλιγαρίας, όπου δεν υπήρχαν σταυρώματα. Αυτή η σύραγγα ήταν λίγο επίφοβη, αλλά με του Θεού το θέλημα, το έδαφος υποχώρησε από μόνο του και πλάκωσε όλους τους Τούρκους που βρισκόταν από κάτω, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι. Αλλά για να καταλάβετε καλύτερα, οι Τούρκοι, συνεχίζει ο Νικόλαος Μπάρμπαρο, άνοιγαν αυτές τις σύραγγες, σκάβοντας κάτω από το έδαφος, που υποστήριζαν έπειτα με σκαλοσιές και χοντρές γέφυρες από γερά ξύλα. Με αυτόν τον τρόπο έφταναν υπογείως μέχρι τα θεμέλια των χερσαίων τυχών και από εκεί συνέχιζαν κάτω από αυτά τα θεμέλια και έμπαιναν μέσα στην πόλη. Με αυτόν, τον λόγο, με αυτόν λοιπόν τον τρόπο φτιάχναν οι Τούρκοι τις σύραγγες. Εδώ όμως, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί θέλουμε περίπου ένα λεπτό για να τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και έτσι ε, δεν θα προχωρήσουμε παρακάτω. Ή μάλλον θα ήθελα μόνο να ακούσουμε μία φράση που είπε ο αυτοκράτορας μας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, όταν ε, είδαν στη θάλασσα του Μαρμαρά στις 23 Μαΐου ένα πλοίο να έρχεται και όλοι πίστεψαν ότι ήταν ο προπομπός από τα πλοία που ήρχονται από την Δύση. Ήταν τα πλοία που είχαν φύγει με τουρκική σημαία και επέστρεψαν πίσω και κατάφεραν και μπήκαν μέσα στο λιμάνι ε, και ήταν αυτά που πήγαν να δουν τι γίνονται τα Ιταλικά πλοία τα οποία περίμεναν στην εδώ, αλλά τελικά δεν ήρθαν. Οι ναύτες πήγαν αμέσως να ενημερώσουν τον αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο εκείνος τους δέχτηκε με καλοσύνη στα ανάκτορα των βλαχερνών και αφού τους δάκουσε, δάκρυσε και είπε. Το καταγράφουν και ο Νικόλαος Μπάρμπαρο και ο Γιώργος Φραντζής, αλλά το καταγράφει και ο Στίβεν Ράνσιμαν στο βιβλίο του «Η άλωση της πόλης». Μια φράση, φίλη μου, που εμένα προσωπικά με συγκλονίζει, όπως θα μας συγκλονίσει όταν διαβάσουμε τον τελευταίο λόγο που απίφθηνε ο παλαιολόγος στους στρατιώτες και στους στρατηγούς του. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση ο παλαιολόγος, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αυτός ο ήρωας, αυτοκράτορας και ηγέτης της Ρωμιοσύνης, πέθανε μαχόμενος στην πύλη του Ρωμανού, Είπε τα εξή στους ναύτες που γύρισαν άπραγοι αφού τα πλοία όπως είδαμε ξεκίνησαν 7 Μαΐου ενώ έπρεπε να ήταν στην Τένεδο 13 Απριλίου. Ακούστε. Και βγάλετε τα συμπεράσματά σας, ο καθένας σας εσείς, δεν θα σας επηρεάσω, ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Καμιά χριστιανική δύναμη δεν ερχόταν να συμμετάσχει στη μάχη για την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη τώρα, είπε, μπορούσε να εναποθέσει τις ελπίδες της μόνο στον Χριστό και την μητέρα του, όπως και στον Άγιο Κωνσταντίνο τον ιδρυτή της. Να το επαναλάβω. Τι είπε ο παλαιολόγος όταν είδε ότι βοήθεια από την Δύση δεν ερχόταν. Καμιά χριστιανική δύναμη δεν ερχόταν να συμμετάσχει στη μάχη για την Κωνσταντινούπολη. Ο Φραντζής λέει για τη χριστιανοσύνη. Το ίδιο είναι. Η πόλη τώρα, είπε ο παλαιολόγος, μπορούσε να εναποθέσει τις ελπίδες της μόνον στο Χριστό και στην μητέρα του, όπως και στον Άγιο Κωνσταντίνο τον ιδρυτή της. Τα συμπεράσματα, φίλες και φίλοι, είναι δικά σας. Καμιά χριστιανική δύναμη δεν ερχόταν να συμμετάσχει στη μάχη για την χριστιανοσύνη Παύλα Κωνσταντινούπολη. Ο καθένας από μας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Εδώ κάπου σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε, αφού και πάλι σας ευχαριστήσουμε για μια φορά ακόμα που και σήμερα μας κάνατε δέκτες και μέλη των οικογενειών σας και μάλιστα αυτήν την σπουδαία και μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής. Να σας ευχηθώ και να ευχηθώ σε όλους μας η χάρη και η ευλογία του Αγίου Πνεύματος να είναι με τον καθένα μας, να μας φωτίζει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας, να μας φωτίζει ούτω ώστε να κάνουμε πάντοτε το καλό και να κοιτάμε πάντοτε το συμφέρον της ρωμιοσύνης το συμφέρον της Ελλάδος, διότι, όπως είπε και ο Παλαιολόγος, βοήθεια από την Δύση δεν ερχόταν ποτέ. Άρα, ό,τι θα κάναμε, θα το κάναμε μόνοι μας, έχοντας στραμμένη την ελπίδα στον Θεό, στην Παναγία Μητέρα Του και στον Άγιο Κωνσταντίνο, τον ιδρυτή της πόλεως. Εμείς, λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, στρέφουμε τις ελπίδες μας στον Θεό, στην Παναγία Μητέρα Του και σε όλους τους Αγίους. Εύχομαι να περάσετε με υγεία το υπόλοιπο της ημέρας. Καλή αυριανή, αύριο γιορτάζει η Αγία Τριάδα, να γιορτάζει ο ναός μας εδώ, ο Μητροπολιτικός Ναός, εδώ στην Κατερίνη. Και σήμερα και αύριο θα έχει εσπερινό σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί Θεία Λειτουργία. Είναι και ο Ναός που γιορτάζει, η Αγία Τριάδα. Και εμείς φίλοι μου ανανεώνουμε να πούμε χρόνια πολλά Καταρχήν, μεθαύριο στι 11 του μήνα, να μην το ξεχάσουμε. Χρόνια πολλά στον Πατριάρχη μα, στον Οικουμενικό μα Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίο γιορτάζει την ονοματική του εορτή. Είναι η εορτή του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, Βαρνάβα και Βαρθολομαίου. Να ευχηθούμε λοιπόν στον Πατριάρχη μα τα χρόνια του να είναι πολλά, καλά, ευλογημένα. Ο Θεός πραγματικά να τον χαριτώνει, να τον ενισχύει, να τον ενδυναμώνει, να τον κρατά σε υγεία, διότι όπως είπε και ο ύμνηστος Γέροντας Παΐσιος και σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ήταν, είναι ο κατάλληλος Πατριάρχης στην κατάλληλη εποχή. Παναγιώτατε, δεν τη βλέπετε την εκπομπή μας, εμείς όμως όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στο κανάλι και η ταπεινότητά μου, η ελαχιστότητά μου, σα ε, σας ευχόμαστε τα έτη σας πολλά, καλά, ευλογημένα, για να συνεχίζετε την πορεία σας, να συνεχίζετε τον δρόμο σας, να συνεχίζετε αυτό το μεγάλο, σπουδαίο και οικουμενικό έργο για την προβολή της Ορθοδοξίας σε όλον τον κόσμο, αλλά και της Ρωμιοσύνης, διότι εκτός από πρώτος της Ορθοδοξίας είστε και ο ύπατος και ο εθνάρχης του γένους μας, του ευλογημένου αυτού γένους των Ρωμιών. Πολλά και ευλογημένα τα έτη σας Παναγιώτατε. Κυρίες και κύριοι, εμείς σας αποχαιρετούμε, σας ευχόμαστε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την άλλη Κυριακή την ίδια ώρα. Ωστότε να είστε καλά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χαίρετε. Δόξα, Sim. Sí.